κάνω spoiler. Παρομοιώδης φράση, θα τη βάλουμε στη συνέχεια. Είναι «Του στριψε η βίδα του Ντούνου, του στριψε η βίδα». Να, την βρήκα μία βίδα στον δρόμο μου και για να μην την πατήσει. Γιατί εντάξει, βίδουλες είναι, πέφτουν από εδώ και ξεφεύγουν. Μην την πατήσει όμως η Νατάσα και έχουμε κάνει τέτοιο, δεν θέλουμε τέτοια. Νατάσα, δεν θέλουμε τέτοια. Πάλι καλά. Έχω σώσει τη ζωή. Νατάσα Κουβελά. Καλώς. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Σου έσωσα τη ζωή, Νατάσα. Μπορούσα να την πατήσω και να πάθει φοβερά πράγματα. Αν το πατούσα όμως, τι θα γινόταν. Ναι, άρα μου χρωστάς χάρη. Ναι, τι χάρη. Η βίδα σου, παρακαλώ. Θα το σκεφτώ στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ναι, θα το σκεφτείς. Για το παιχνίδι ξεκινάει τώρα. Οι παίκτες περιμένουν να γυρίσουν και όποιος γυρίζει, ξέρετε. Κερδίζει. 100 ευρώ λεξομαχία. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η κατηγορία είναι τίτλοι τραγουδιών. Τραγουδάκια, παιδιά. Νομίζω ήταν πιο γρήγορη. Όχι, νομίζω ήταν πιο γρήγορη η Κατερίνα. Πιο ψηλά όσα είχα. Βέβαια. Τον Βέγκα, σε ένα υπέροχο που παίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Τα φιλιά μας αυτά τα δύο τραγούδια δίνουν στην Κατερίνα τα πρώτα της 100 ευρώ και παίζει πρώτη. Κατερινιό, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Πού μένεις? Μένω στην Αττική, απλά κατάγομαι από Δράμα. Έχουμε και ποντιακό DNA. Βεβαίως. Πάμε να παίξουμε με το τρεμέντερο εδώ πέρα. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Η κατηγορία είναι γλυκό. Γλυκό. Ξεκινάμε με μια πολύ όμορφη κατηγορία. Μας αφήνει μια ωραία γεύση. Λες. Λες. Πάμε στο σύμφωνο. Πάμε στο σύμφωνο. Έχεις φέρει ένα ερωτηματικό. Θα πω το σίγμα. Παρακαλώ, αν έχει μόνο ένα. Έχει λόγο το λέω. Μπράβο. Αν είχε, ξέρω εγώ, 4 και είχε 200 ευρώ, θα έμπαινε σε μια βαθιά σκέψη, φαντάζομαι, να σηκώσει ή να μη σηκώσει. Τώρα με το 50 είναι πιο εύκολη απόφαση, ωστόσο οφείλω να ρωτήσω, σηκώνουμε ή όχι. 500 χρεοκοπία είναι η πιθανότητα. Θα το σηκώσω. Αλήθεια, το σκέφτηκε για 50 ευρώ. Εγώ θα μου το πει σε 3 δευτερόλεπτα. Για 50 ευρώ έκανα ολόκληρη ιστορία. Α, δεν έχω κόψει τώρα εδώ την δραμινιά. Δεν έχω κόψει. θα το σκέφτεται πολύ. Είσαι τέτοιο τύπο. Το μελετάς από εδώ και από εκεί, πάντα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι το άγχος στιγμής μόλις συνειδητοποιήσει ότι. Α, πέφτει. Το σήκωσα και έπεσε. Παιδιά, αυτό σημαίνει βάρος. Βάρος. Ελπίζω να είναι καλό. Είναι το βάρος των χρημάτων, των 500, ή είναι το βάρος χρεοκοπίας. Κατρινά. Πες μου εσύ τι είναι. Τέλεια. Τέλεια είναι. Μπράβο. Λοιπόν, ένα πολύ μικρό ρίσκο για τα Κατερινιό, το οποίο βγήκε, γιατί εάν ήταν χρεοκοπία, 50 ευρώ δεν θα τα κλαίγαμε και φυσικά δεν ήταν χρεοκοπία, δεν θα τα κλάψουμε, θα πάρουμε άλλα 500 και θα τα κάνουμε 550. Λοιπόν, συνεχίζουμε από τα 550. Θα πω το ταφ. Ατυχία. Ενώ είναι τυχερή στον τροχό, είναι άτυχη στην επιλογή του δεύτερου γράμματος. Κρατάς τα 550 και εγώ υποδέχομαι την Αταλία. Έλα, καλώς την είναι. Πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ ωραία. Είσαι ωραία, έχεις κάνει δρόμο για να έρθεις εδώ πέρα. Ήρθα από το Δερβαίνη Κορινθίας. Σε καλωσορίζω. Πάμε να εκπροσωπήσουμε όλη την ευρύτερη περιοχή εκεί της Κορινθίας και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο σύμφωνο που θα μας πεις θα είναι για 20. Πω το πει. Ωραία, περάσαμε. Τα πάμε και το τρεβένι μας. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε, καλώς να φύγετε και καλώς να έρθει ο Νικόλας. Γεια σου, Νικόλα. Έχουμε απλωθεί από το βορρά μέχρι τον νότο. Για πες με εσύ. Από τον τέρμα νότο. Ποιο νότο δεν πάει? Κρήτη. Εγώ θα σου έλεγα Γάβδο τώρα. Αλλά εντάξει. Κρήτη πού? Ανιά. Εκεί έχεις κόσμο, λαό δικό σου. Βέβαια. Οικογένεια, ναι. Είμαι παντρεμένος, έχω δύο κοριτσάκια. Να τα χαίρεσαι. Καλή αρχή. Ευχαριστώ. Αρχίζουμε με 20. Το κάπα. Κάπα κόρες. 2. 4. Όπα, 80 ευρώ εδώ πέρα. Να θυμίσω, ψάχνουμε ένα γλυκό και εσύ ψάχνεις ένα σύμφωνο για 115 ευρώ. Το μη. Μη. Μπλούζα. Όχι. Όχι. Πάει το δώρο. Πάει το δώρο, πάει και η σειρά σου. Έρχεται η Κατερίνα με τα 550 ευρώ σε ένα γύρισμα.
Έλα. Θα πω το ρο. Όπα, είναι διπλό. 250 ευρώ ήδη. Θα πω το α. Είναι ένα γλυκό που αυτή τη στιγμή κοστίζει 750 ευρώ. Γιατί τόσα έχεις. Θα αγοράσω και το γιώτα. Θα πω το μη. Χάσαμε με γράμμα. Έχει υποθεί, νομίζω. Έχει υποθεί, έτσι δεν είναι. Ποιος το είπε, ο Νίκος, το ίδιο γράμμα. Και κρατάς τα 650, αλλά τώρα έρχεται η Ναταλία που μπορεί να μην έχει λεφτά. Αλλά, Ναταλία μου, θα στερήσεις πολλά χρήματα από την Κατερίνα Αλήση στο γρίφο. Εφόσον το ξέρεις όμως, το ξέρεις το γρίφο. Έχω σκεφτεί κάτι, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Θα φανεί, νομίζω, από την επιλογή του επόμενου γράμματος. Ναι, ναι. Έλα. Διαθέτω και με ένα μεγάλο ποσό. Και αν δεν είναι ποσό, να είναι το μπαλαντέρ, ακόμη καλύτερα εδώ. Πάμε στο γράμμα. Θα πω το λάμδα. Μπράβο. Για δώσε μου το μπαλαντέρ για να πάρεις αυτό το πενταρικάκι και εγώ να το δεσμεύσω για χάρη σου στον τελικό, αν πας εκεί. Το λάμδα επιβεβαιώνει ότι όντως ξέρεις τουλάχιστον τη δεύτερη λέξη σωστά. Ξέρεις και την τρίτη, φαντάζομαι. Νομίζω πως ναι. Ξέρεις και όλο το γρίφο. Είναι και αυτή η ερώτηση που μπαίνει στο κόλπο τώρα. Θα γυρίσω άλλη μία. Γιατί δεν είμαι σίγουρη. Το φι. Και θα προσπαθήσω να το λύσω. Θα σου δώσουμε 100 ευρώ για τη λύση του γρίφου, αν το πεις ολόσωστα. Ναι. Φρέσκο γλυκό καριδάκι. Φρέσκο γλυκό καριδάκι. Η σωστή απάντηση θα σου δώσω 100 και θα στερήσει 6,50 από την Κατερίνα. Είναι αυτή η απάντηση. Είναι. Εδώ παίρνει μια βαθιά ανάσα γιατί το κατοστάρικο θα το έπαιρνε όπως και να έχει τη λύση του γρίφου η φίλη μου Ναταλία. Αλλά την ίδια στιγμή δεν επιτρέπει στην Κατερίνα να μαζέψει το πολύ μεγάλο ποσό που πρόλαβε να βρει στον τροχό της τύχης. Είσαι πάρα πολύ τυχερή παίχτρια στον τροχό, πολύ άτυχη στις επιλογές των γραμμάτων. Γι' αυτό και μένεις 100 ευρώ όπως φτάνει τώρα και η Ναταλία στο ίδιο ακριβώς ποσό. Όμως Ναταλία, εσύ τώρα ξεκινάς πρώτη, γιατί είναι ο δεύτερος. Τι κάνεις εκεί στο Δερβαίνι, λοιπόν, εκτός από πάνω τα καλοκαίρια? Γενικά δεν ασχολούμαι με κάτι αυτήν την περίοδο. Έχω ένα παιδάκι, ασχολούμαι με αυτό. Περίμενε. Αυτό δεν θα το ξανακούσω. Το δεν ασχολούμαι με κάτι, αλλά έχω ένα παιδάκι. Έχεις όχι απλά εργολαβία, έχεις δουλειά για όλη σου τη ζωή και μάλιστα μια δουλειά που δεν πληρώνεται με τίποτα. Έτσι, να το χαίρεσαι το παιδάκι σου. Πόσο χρόνο είναι? Είναι 1,5. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κατηγορία, να γυρίσουμε για μεγαλύτερα ποσά πια, γιατί αυτά τα κατοστάρικα παιδιά είναι, ξέρετε τώρα, για το ζέσταμα. Η κατηγορία είναι στον αθλητισμό. Στον αθλητισμό που τον λατρεύει τόσο πολύ η Νατάσα και έχει κάνει αρκετά αθλήματα, να ξέρεις. Εμείς όμως εδώ ψάχνουμε δύο. Α, δύο. Έννοιες. Από ένα άθλημα όμως, συγκεκριμένο. Είναι ένα άθλημα και έχουμε δύο έννοιες μέσα από αυτό το άθλημα. Πάμε, 50. Το σίγμα. 100 ευρώ, καλώς ήρθατε. Πάμε πάλι. Και 20. Τώρα. 3. 160 ευρώ είναι το σύνολό σου. Λίγο ακόμη. Μπράβο, ήρθε το επιδείο. Το ταφ. Το ταφ θα δώσει το επιδείο. Δεν θα το δώσει. Δεν έχουμε ταφ. Μία από τις περιπτώσεις που δεν έχουμε ταφ. Κράτα τα 160. Νίκο, κόπιασε. Έκανε τόσο δρόμο από την Κρήτη να έρθει τώρα εδώ. Αυτό δεν είναι τίποτα για σένα. Και για 50 ευρώ. Θα πω το κάπα. Και 150 εδώ. Θα πω το πι. Πρέλεβιτς μόνο, αρχηγός. Ωραία. Πολύ καλά. 2,350 έτσι, στο γρήγορο. Στο γρήγορο. 3,50, Νίκο. Θα αγοράσω το όμικρον. Και δύο όμικρον. Νομίζω ψάχνουμε δύο έννοιες σχετικές με ένα άθλημα. Τέλειο, δωρεάν φωνή, δεν θα κοστίσει τίποτα. Ποιο θέλεις? Θα πω το αλφα. Πάρα πολύ ωραία, Νίκο.
Τέλεια. Ανοίξει 4α την Νατάσα. Και ρίξε μια ματιά. Αρχίζουν και φαίνονται κάποια πραγματάκια. Κάποιες, ναι. Κάποια γραμματάκια τα ξεχωρίζεις ήδη. 2,50 έχεις. Θα αγοράσω και το γιώτα. Ωραία, εκεί στο σύνδεσμο θα βγει. Και άλλα 3 δώρο. Θα πω το μη. Ήρθε η στιγμή για μεγάλο ποσό. Θα πω το θήτα. Ναι, σηκώνησε τώρα επιταγή τη 900, μεγάλη γκάμα επίπλων. Θα το χαρείτε εκεί με τα κορίτσια στο σπίτι. 4,80. Ωραία, θα αγοράσω το ήτα. Το ήτα, κάπου ναι. Το είδες τώρα το ήτα. Νομίζω. Νομίζεις. Αυτή ήταν ακριβώς η απάντηση που μας δείχνει γιατί δεν υπάρχει. 4,80 τα κρατάς, Κατερίνα. Πάμε να βγάλουμε χρήμα. 50. Το λάμδα. Λάμδα. Μάλιστα. Θα πω το νι. Το οποίο είναι τελευταίο γράμμα σε δύο λέξεις. 130. Θα πάρω το έψιλον. 4. Θα πω το Β. Ωραία, κάποια πράγματα που φαίνονται, καλό να τα λέμε. 50 ευρώ. Θα πάρω το Δ. Θα πάρω το Χ. Το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και θα το βρούμε. Γιατί έχεις και τη δεύτερη ευκαιρία ήδη στο ταμπλό σου. Δεν ξέρω τη τελευταία λέξη. Μια λέξη σου μένει λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Θα πάρω το γάμα. Ωραία. Θα το λύσω. Λοιπόν, υπολόγισε ότι το γάμα κάπου ταιριάζει σε αυτόν εδώ το γρίφο. Θα πάρεις 170 ευρώ. Με ποια απάντηση? Λαβές χεριών και ποδιών, εμπρόστια γέφυρα. Δύο ορολογίες μέσα από το Ολυμπιακό Άθλημα της Πάλης, έτσι. Και αυτές οι λαβές σου έδωσαν 170 ευρώ. Βεβαίως φεύγει και ουρία τώρα, και οι παλαιστές μπαίνουν μέσα εκεί, υδρώνουν αυτό, πονάνε, φεύγουν κάτι αφιένες, κάτι χέρια κτλ. Κυρία ήρθε έτσι. Και η κυρία φεύγει με 170 ευρώ από αυτό το γύρο μόνο, γιατί εμείς τώρα περνάμε αμέσως στον επόμενο. Δεν ανοίγω να παίξεις πρώτος, να κάνεις εσύ σε αυτές αυτόν εδώ το γύρο, είναι η σειρά σου. Η κατηγορία αμέσως τώρα έρχεται και είναι... Μόδα. Μόδα. Το σίγμα. 3. Το σίγμα στην τελευταία λέξη είναι διπλό. Ωραίο δωράκι energy. Το TAF. Για 215 ευρώ για να πάρεις αυτό το smart home kit από την energy, έναν ολοκληρωμένο πάροχο ενέργειας. Αμάν. Χάνουμε τη σειρά μας και πήγαινε στη θέση σου για να παίξει η Κατερίνα. Θα πω το κάπα. Έχουμε 50 ευρώ. Θα πω το ρο. Παρά λίγο 500. 20. Λοιπόν, θα πω το λάμδα. Λάμδα. Οχ. Δεύτερη ευκαιρία έχουμε, αλλά το λάμδα δεν υπάρχει. Πάμε πάλι. Δωράκι. Θα πω το πι.
Μηδέν στα δύο, Φερή. Ούτε πει. Φερή. Κρίμα. Ναταλία. Έλα, με τη μία χάνεις τη σειρά σου. Με τη μία. Νίκο. Θα πω το μη. Και ποιο άλλο, γιατί είναι δύο τα σύμφωνα που πρέπει να μας δώσεις. Και το νη. Α, πολύ ωραία. Έχουμε μη, οπότε μια χαρά θα παίξεις όπως και να έχει. Και νη, έχουμε νη. Και ένα νη. Έχουμε. Αλλά και το νη, παιδιά, προσέξτε. Αλλάζει πολλά στο γρίφο, γιατί είναι το τελευταίο του σύμφωνο. Άρα τώρα, έχοντας 3,75, καλείσαι είτε να το λύσεις για να τα πάρεις, είτε αν δεν το ξέρεις, να αγοράσεις. Να το λύσω. Το ξέρουμε? Ναι, νομίζω ναι. Ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, τσάντα ώμου με κρόσια. Λοιπόν, μπράβο, 3,75 είναι δικά σου και εμείς περνάμε τα λεπτά στο ταμείο του Νίκου, που είναι τα πρώτα του χρήματα αυτά. Και με αυτά τα πρώτα χρήματα περνάς και στην πρώτη θέση. Αλλά ποια πρώτη θέση, όταν παραδίπλα μόλις 105 ευρώ πίσω είναι η Κατερίνα και λίγο πιο πίσω ακόμη η Ναταλία που έχει επίσης ένα εκατοστάρικο. Ωραία, ξεκινήσαμε, ζεσταθήκαμε, πήγε καλά η φάση. Θα πάει ακόμα καλύτερα η φάση. Βεβαίως, η καλή φάση είναι αυτή εδώ. Εδώ, κύριε Συνάβη, αυτή είναι η καλή. Η φάση η καλή είναι τούτη εδώ. Είναι αυτή η αυτοκινητάρα, είναι το Nissan Juke. Το οποίο με το ζόρι. Τι γίνεται, μεγαλώνει, το ποτίζει, μεγαλώνει κάθε μέρα. Αχ, δεν μπορώ να σου πω. Έφτανε μέχρι εδώ, τις προάλλες, τώρα κοντεύει να πέσει. Θα δεις. Πάνω στο σκηνικό. Φοβερό πράγμα. Γύρισα πλάτη, κύριε Συνάπη, να δείτε λίγο. Νομίζω ότι φοράγα ανοιχτό, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Μένω εδώ. Δίνω το σύνθημα για να δηλώσετε συμμετοχή. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr. Και τώρα δίνω το σύνθημα και για τις διαφημίσεις. Δεν το κουνάω, Πεπαέ, αν δεν μου πέψετε ένα πλάνο σαν της Νατάσας. Αυτό. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ζήλευα. Γιατί να μην φανούμε κι εμείς δύο μπέτα και το πάτε κριτικά, γιατί έχω κριτικό πρωτοπόρο εδώ σήμερα. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν το κουνάω, Πεπαέ, αν δεν φύγει ένας μαμάξι. 3,75 ο Νικόλας. 2,70 η Κατερίνα και 100 για την Ναταλία. Ένα συμπαθητικό, να το πω έτσι, ξεκίνημα. Και για τους τρεις παίχτες. Λεξομαχία. Δεύτερη φάση, αρκετό χρήμα, πολλές παγίδες. Η κατηγορία είναι γλύπτης. Γλύπτης του 20ου αιώνα. Μήπως και δώσω ένα στοιχείο. Έλληνας, όπως βλέπετε, από τα ονόματα και πιο γρήγορος ο Νίκος. Μέμος Μακρύς. Δώσε και απάντησε ένα σημαντικό γλύπτης του 20ου αιώνα και δίνει άλλα 200 στον πρωτοπόρο που τώρα θα έρθει να παίξει πρώτο στον τέταρτο. Και παίζοντας πρώτος, έχεις και το πλεονέκτημα να επιλέξεις την κατηγορία ανάμεσα βεβαίως στις τρεις που θα δώσουμε και όχι ανάμεσα σε όλες τις κατηγορίες. Έτσι. Yeah. Θρύλη του σινεμά είναι η πρώτη κατηγορία, δηλαδή μεγάλα σπουδαία, τεράστια ονόματα του παγκοσμίου κινηματογράφου. Χώρα αλλά και προϊόντα αυτής της χώρας. Και η τρίτη είναι στο πλοίο. Θα πάρω τους θρύλους του σινεμά. Ωραία. Θρύλους, ονόματα θρύλων του κινηματογράφου θέλουμε τώρα στον πίνακα. Πόσα ονόματα. Νατάσα, για να δώσω μια βοήθεια, πόσα ονόματα έχουμε εδώ. Τέσσερα, όπως θα βλέπουμε. Τέσσερα. Οριακά, οριακά. Έλα, σύμφωνο και φωνή είναι μαζί. Θα πω το ταφ και το αλφα. Το αλφα, εντάξει. Λογικά, ένα τα δύο, μπράβο. Για σήκωσε το σύφου, σε παρακαλώ, από τον τροχό της τύχης. Έχουμε τάψει δύο από τα τέσσερα αυτά ονόματα. Θέλουμε και ένα αλφα, τουλάχιστον ένα. Έλα, μπράβο. Και τρία αλφα. Όλο στο τσάκ τι κλειτώνεις. Θα πω το ρο. Τέσσερα. Τέσσερις θρύλοι του σινεμά. Να, όπως λέμε, ξέρω εγώ, να πω ένα. Οκ.
κίνδυνο να φάω σπόλερ, όχι. Σοφία Λόρεν, είπα τώρα εγώ ένα όνομα, το πιάσατε το υπονοούμενο εσείς. Σοφία Λόρεν, δεν είναι θρύλος. Λόρεν, το ξαναλέω. Έλα, detective. Σήκωσε το detective. Να... Επιλέξεις ένα κουτάκι το οποίο θα ανοίξει, όποιο θέλεις. Λοιπόν, θέλω να ανοίξει από την δεύτερη σειρά το πρώτο. Λοιπόν, από το δεύτερο όνομα, το πρώτο. Νατάσα, τι έχουμε εκεί? Το μη. Έχουμε άλλο? Δεν έχουμε άλλο. Θα αγοράσω το έψιλον. Έψιλον. Θα αγοράσω και το αλφα. Ναι, ναι. Πώς το κάνεις αυτό? Το έκανα αυτό. Κατερίνα. Αυτή η απροσεξία του Νίκου σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις, βέβαια. Ένα δωράκι της Energy και για σένα. Έλα. Θα πω το πι. Οπ. Ούτε πι. Ούτε smart home kit. Ναταλία. Το 200, δίπλα από τη χρεοκοπία Plus. Πω το νι. Πω πω 200! Μετράμε 200, 400, 600, λένε Ανταλία, 800. Έτσι, μπράβο. 1000 ολόκληρα ευρώ τα βρήκε σε αυτόν εδώ το γύρο. Τα θερμά μου συγχαρητήρια και τώρα ψυχραιμία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάρω το γιώτα. Θα πάρω και το όμικρον. Δεν έχει αλαφωνία. Δεν έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να αγοράσετε, μόνο να το λύσετε ή να γυρίσετε. Θα γυρίσω αναγκαστικά γιατί δεν το ξέρω. Έλα. Έχουμε 20. Το σίγμα. Το κάπα. Σε τυχερή, σταμάτα σε ποσό. Λογικό. Θα πάμε πολύ καλά με τα μικρά ονόματα. Ερίντα. Το Β. Εδώ έχουμε τη λύση σε ακόμη μια, σε ακόμα ένα όνομα. Έχουμε λοιπόν δύο επίθετα που μας λείπουν. Παίζει με τη λογική αυτή τη στιγμή η Ναταλία και χάρη στη λογική έχει φτάσει τα 1150 ευρώ. Της λείπουν μόλις 2 γράμματα για να πάρει αυτό το μεγάλο ποσό. Γύρισε. Θα προσπαθήσω να το λύσω. Όπα, και αυτό παίζει. Και αυτό παίζει. Είναι λίγα τα γράμματα που έχουν μείνει, αν το πετύχω, το πέτυχα. Mm-hmm. Το σέβομαι, γιατί πιθανότατα την ίδια επιλογή θα έκανες γυρίζοντας. Ακριβώς. Ωραία. Να επιβεβαιώσουμε τα δύο μεσαία ονόματα, παρακαλώ, απλά για, για τους τύπους. Μόνικα Βίτη. Ναι. Φράνκο Νέρο. Και πάμε τώρα στο πρώτο όνομα. Βίρνα Λίζη, Τέρενς Χιλ. Για ποιο δεν είσαι σίγουρη? Για κανένα. Όντως. Στην τύχη. Όπως μου πήγαινε, όπως μου ακούγεται. Γιατί σου βγήκε η λογική αυτή τη στιγμή και λες τι άλλο να είναι εκτός από Λίζη και τι άλλο να είναι εκτός από Χιλ. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι Ζιλ, αλλά πρόκειται τώρα. Ναι. Μάτο Μπατ Σπένσερ, Μάτο Μπατ Σπένσερ. Ο Τέρενς Χιλ, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε ατελείωτες ταινίες με τον Μπατ Σπένσερ μαζί, αυτά τα σπαγκέτι western που κάναν τα διάσημα. Δεν ήταν το πραγματικό του όνομα αυτό. Μάριο Τζιρότι λεγόταν κανονικά. Εκπληκτικοί όλοι τους και άφησαν μεγάλη ιστορία γι' αυτό και είναι θρύλοι που έδωσαν το τεράστιο ποσό στην Ανταλία. 1150 ευρώ και φτάνει τα 1250 ενώ δεν ήξερε ούτε ένα όνομα. Ναι. Αυτό ήταν μία γροθιά.
τύπου Terence Hill, σαν και αυτές που έριχνε στους κακοποιούς. 1250 σε πρώτη, συνεχίζουμε δυναμικά σε έναν γύρο που πια δεν υπάρχει χρεοκοπία πλάς. Πάμε, έξω η χρεοκοπία πλάς. Σε αυτό το γύρο παίζει πρώτη, ξεκινά πρώτη η Κατερίνα. Η κατηγορία είναι στο πλοίο. Οι πρώτες δύο σειρές του πίνακα έχουν μία έννοια που αφορά στο πλοίο. Ακούμε τα πρώτα σου δύο σύμφωνα. Θα πω το σίγμα. Ωραία. Έχουμε και είναι δύο. Το σίγμα. Και το ταφ. Δεν έχουμε. Αμάν, χάνεις τη σειρά σου. Ναταλία. Είναι επαναπάβεσαι στα 1250 ευρώ σου. Α, τώρα μπορείς και να επαναπάβεσαι. Λίγο, έχεις δεύτερη ευκαιρία. Ωραία, θα πω το πι. Τώρα. Ωραία. Γυρίζω. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Χάνουμε τα 110 ευρώ. Χάνουμε όμως την δεύτερη ευκαιρία. Δυστυχώς είναι μαύρη τρύπα η χρεοκοπία. Τα απορροφά όλα. Νίκο. Ναυάγιο. Πάμε. Θέλω γρήγορα στη θέση του, γιατί τι είχαμε, τη χάσαμε. Κατερίνα. Ωραία. Ωραία. Από το μη. Μουστάρδα. Μπράβο. Πάρε 100 ευρώ δωρεάν επιταγή. Μπράβο. Πάρε και τα 30 ευρώ για το γράμμα. Έχεις 2,30 το σύνολο. Από το κάπα. Έλα, Ναταλία. Πώς χρειάζομαι, φτάνει, φτάνει. Το λένε από το σπίτι όλοι μας βλέπουν τώρα. Φτάνουν όλες τώρα για να... Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Πάμε, Νίκο. Χωρίς χρεοκοπία. Φτάνει πια. Ας ελπίσουμε, ναι. Το νι. Ωραίο. Το λάμδα. Αυτό καλό, 130. Θα πω το γάμα. Ξέρεις την πρώτη από τις δύο έννοιες. Ναι. Μπορώ να αγοράσω φωνή, έτσι. Το α. Τέσσερα. Ναι, ωραία δώρο επιταγή. Λοιπόν, θα πω το δέλτα. Δεν έχει, ξαναγύρισε. Αμάν, όχι, όχι. Ναι! Είπα και εγώ θα εκμεταλλευτεί τη δεύτερη ευκαιρία για να χρεοκοπήσει. Τόσο χάλια συνδυασμός. Όχι, τον καλύτερο συνδυασμό έκανες. Το χ. Χ, ναι. Για 500. Ναι, νάτα. Νάτα τα 500 ευρώ, Νίκο, είναι δικά σου. 550. Και είναι σαν να το ξαναζω αυτό. Το έχω ζήσει ξανά στον πρώτο γύρο και δεν είχε καλή κατάληξη. Εύχομαι τώρα να αλλάξει η κατάσταση. Το όμικρον. Θα αγοράσω και το ήτα. Θα αγοράσω και το γιώτα. Τρία γιώτα. Ωραία. Νομίζω ότι γνωρίζοντας την ίσαλο γραμμή, έπαιξες πολύ σωστά. Οπότε πήρες και τα γιώτα που ήθελες. Τώρα όμως... Το έψιλον.
Απλώς αγοράζοντας γράμματα και λύνοντας το γρίφο, μάλλον. Σε έμεινε από λεφτά. Εντάξει. Δηλαδή, έβγαζε ένα πεντακοσάρι και πολύ σπάταλος. Μετά το ξόδεψες. 650 δεν έχει άλλα φωνήντα, έχει ακόμη δύο σύμφωνα. Θα το λύσω, εντάξει. Τώρα είναι ξεκάθαρο. Αν θέλει να το λύσει, λύστο, ναι. Ίσαλος γραμμή, βρεχόμενη επιφάνεια. Που ισορροπεί το πλοίο στο νερό και έπρεπε να ρισκάρεις, νομίζω. Γιατί πήγαινε στη θέση, να σου πω. Η διαφορά που έχει χτίσει η Ναταλία, χωρίς να είναι τρομερή, είναι διαφορά. Δηλαδή έπρεπε να την καλύψεις λίγο τώρα που είχε την άνεση, ότι ξέρω τον γρίφο. Γύρνα κανένα δυο φορές να με θα γίνει, κατάλαβες. Εντάξει, ανέβηκε λίγο παραπάνω, πλησιάζει το χιλιάρικο, είσαι στα 725, είναι ήδη στα 1250 η Ναταλία, που τώρα όμως παίζει πρώτη. Κάνουμε να δημιουργήσουμε χαμό και κύμα στον κορυφαϊκό κόλπο αυτή τη στιγμή. Okay. Ένα μικρό τσουνάμι αισιοδοξίας για την πρωτοπόρο Ναταλία, που μπορεί στον επόμενο γύρο να καβαλήσει και το διχίλιαρο. Η κατηγορία είναι χώρα και προϊόντα. Χώρα και προϊόντα. Η χώρα είναι πάνω-πάνω και κάτω βλέπουμε τέσσερα προϊόντα πολύ χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης χώρας. Θα πω το ταφ. Πρώτο σύμφωνο είναι ποιο. Το όρο. Το ανοίγει η Νατάσα και σκέφτεσαι και μας λες ποιο είναι το συν ένα σύμφωνο. Το σίγμα. Καλά πήγε αυτό. Έχεις 300 ευρώ αυτή τη στιγμή. Θα πάρω το α. Α. Τέσσερα. Α του Αιγείου. Προσπαθώ να πιάσω όλη τη γειτονιά σου εκεί πέρα. Γύρω-γύρω. Το πι. Το γράμμα μας είναι το πι, Πάτρα. Το πάμε πιο εκεί. Οπ, εδώ όμως χάνουμε τη σειρά μας. Ναι, μωρέ. Έρχεται ο Νίκος. Χώρα και προϊόντα. Το ένα προϊόν το έχουμε βρει ήδη. Ναι. Θα πω το κάπα. Υπάρχουν δύο. Θα πω το νι. Η δεύτερη ευκαιρία ήδη έχει ενεργοποιηθεί για σένα. Έχει φτάσει στα 180 ευρώ. Θα πω το μη. 210 ευρώ, δεύτερη ευκαιρία. Καλά, εντάξει, okay. Τώρα. Το ξεκάθαρο δεν γίνεται για ποια χώρα μιλάμε τώρα. Όχι. Αγαπημένη χώρα. Δεν είναι σίγουρο σε αυτή τη χώρα δεν θα βρει σούπερ μάρκετ γαλαξίας. Λοιπόν, θα πω το Β. Θα αγοράσω το Ι. Ξέρουμε τη χώρα, ξέρουμε ένα ή και δύο προϊόντα νομίζω. Ναι. Και έχουμε και χρήματα και δεύτερη ευκαιρία. Ακόμη. Θα πω το ζήτα. Εννοείται. Έχετε καταλάβει όλοι ότι μόνο το δεύτερο προϊόν, έτσι, δηλαδή η δεύτερη λέξη στη δεύτερη γραμμή, είναι αυτό που χωρίζει τον Νίκο από την λύση του γρίφου. Σωστά. Ναι. Το φι. Αλλά ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι πίστευες τελικά. Στην πορεία βγήκε. Στην πορεία πάνε και αυτό. Γι' αυτό και θα πάρεις το αξιοπρεπέστερο ποσό των 330. Ωραία. Και τη δεύτερη ευκαιρία. Και θα μου πεις ποια είναι αυτή η χώρα. Η χώρα είναι το Βιετνάμ. Ωραία. Και τα προϊόντα είναι ρύζι, καφές, τσάι και κάρβουνο. Όχι άλλο. Όχι άλλο κάρβουνο. Κύριε Νίκο μου, 330, αυτό ο γύρος πήγε καλύτερα για σένα, γιατί είχες τη δυνατότητα να βγάλεις λίγα παραπάνω χρήματα και έτσι να φτάσεις στο χιλιάρικο και πλέον να απειλείς ευθέως την Ναταλία. Γιατί λέω ευθέως, γιατί άμα τα βάλουμε κάτω
και δούμε στο χαρτί τι έχεις και τι έχει η Ναταλία, σας χωρίζει ουσιαστικά ένα 200 και κάτι λιγότερο, δηλαδή 195 ευρώ. Είσαστε σχεδόν μαζί. Μου έμεινε λίγο επίσης η Κατερίνα. Λίγο, τόσο. Δηλαδή όσο είναι η απόσταση Βιετνάμ-Καμπότζη. Εντάξει, τόσο λίγο. Από εκεί και πέρα όμως, τα 200 ευρώ που έχει η ηλεκτρομαχία τώρα μπορεί να φέρουν πάλι τούμπα την κατάσταση. Η κατηγορία είναι διάστημα. Διάστημα. Η Ναταλία. Διαγαλαξιακό διάστημα. Okay. Αυτό είναι λίγο παράξενο, έτσι, το διαγαλαξιακό διάστημα. Αλλά για εμάς που ταξιδεύουμε με το Star Trek, πυκνά-συχνά, άμα χρειάζεται να κάνουμε βόλτα σε άλλο γαλαξία, πρέπει να περάσουμε αυτό το διαγαλαξιακό διάστημα, δηλαδή όλο αυτό την απόσταση ανάμεσα στους γαλαξίες. Και αυτή τη στιγμή είναι πρώτη με δύο κοστάρικα παραπάνω και σύνολο 1450 ευρώ η Ναταλία. Από κοντά ο Νικόλας, αλλά δεν είναι τόσο υπερδιαγαλαξιακό το κενό ανάμεσα στην πρώτη Ναταλία και την τρίτη Κατερίνα. Μπορεί να καλυφθεί και με διακτηνισμό και με διαφημίσεις μόλις γυρίσουμε. Η παρέα σήμερα μου αφήνει μία αίσθηση ότι θα πάνε τα πράγματα πολύ καλά. Βέβαια θα πάνε για έναν αναγκαστικά, γιατί ένας μόνο φεύγει νικητής και παίρνει, μαζεύει τον αφρό της θάλασσας. Ένας, ποιος όμως αυτός ο ένας, μήπως θα είναι η Ναταλία που προηγείται με 1450 ή μήπως ο Νίκος που είναι πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά και μιλάμε ένα γύρισμα δρόμος. Κατερίνα, έχεις μείνει λίγο πίσω. Ξέρω. Με αυτά που έχει εδώ αυτός ο γύρος, είσαι πολύ κοντά. Τελευταίος. Όμως, ήταν πιο γρήγορη από όλους η Ναταλία πριν το διαφημιστικό μας και αυτό της δίνει το δικαίωμα να παίξει πρώτη στο τελευταίο γύρο. Άρα, ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Η κατηγορία έρχεται αμέσως και πάμε για τον 7ο και τελευταίο απόψε γύρο. Η κατηγορία είναι στη λογοτεχνία. Ψάχνουμε τρεις έννοιες που έχουν σχέση με τη λογοτεχνία. Πάει και το αβαντάζ αμέσως. Mm. Χάνεις τη σειρά σου, πάει το αβαντάζ σου. Νίκο, τώρα είναι δικό σου το αβαντάζ. Γιατί ουσιαστικά εσύ παίζεις πρώτος και αφού έχουμε προσθέσει και τα 200 ευρώ στο ταμείο σου, σου λείπουν άλλα τόσα και περνάς πρώτος. Αλλά εσύ φέρνεις 500 αντί για 200 και μπράβο σου. Το σίγμα. Χάθηκε το 500, δεν χάθηκε η σειρά σου, έχεις δεύτερη ευκαιρία από πριν, αλλά δεν μπορείς να πεις το επόμενο γράμμα για 500, πρέπει να γυρίσεις ξανά. Σίγμα, παιδιά, το σίγμα. Πώς να δείτε τι έγινε, το σίγμα. Θα πω το νι. Νι, νομοθεσία, ωραία. Χίλια! Νάτος! Θα πω το ταφ. Ναι, παιδιά! Το πήρε το χιλιάρικο! Είναι δικό σου, Νικόλα! Είναι δικό σου, Νικόλα! Εννοείται... Είπαμε, 200 σου έλειπαν. Έφερες 1000. Φυσικά και είσαι πρώτος. Λοιπόν, θα αγοράσω το α. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Έξι. Ωραία, θα αγοράσω και το γιώτα. Ωραία, θα αγοράσω και το όμικρον. Έκανες το 3 στα 3, όσον αφορά τα φωνήεντα. Θα πω το κάπα. Mm.
λύση. Έχεις το ποσό της νίκης, αλλά δεν έχεις τη λύση του γρίφου. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι είσαι δεύτερος αυτή τη στιγμή. Κατερίνα. Όχι, όχι. Η ατυχία εδώ είναι. Πολύ. Ναι, είναι αγκαζέ με την Κατερίνα που χάνει τη σειρά της στο ένα γύρισμα που είχε για να γυρίσει την κατάσταση. Λυπάμαι πολύ, Κατερίνα. Έλα, Ναταλία μου, είσαι πρώτη, αλλά πρόσεξε. Αν λύσεις το γρίφο. Αν δεν λύσεις το γρίφο, υπάρχει μία αλλαγή στη συνθήκη του παιχνιδιού. Έχει τα λεφτά ο Νίκος για να σε περάσει. Για να δούμε αν θα πετύχουμε το σύμφωνο που θα μας κρατήσει στην πρώτη θέση. Θα πω το λάμδα. Έχεις, σήκωσε τα 115 ευρώ του Smart Home Kit που δίνει η Energy. Αμάν. Αμάν. Τώρα το φέρες. Στη χειρότερη στιγμή. Διότι χάνοντας τη σειρά σου, χάνεις την πρώτη θέση. Που περνάει ξανά στον Νίκο. Έλα, Νίκο, εγώ θα μείνω εδώ κοντά σου, παιδιά, γιατί έχουμε τρίτη φορά που αλλάζει το σκηνικό. Βεβαίως, Νατάσα, τρίτη φορά. Νίκο, τα ίδια ισχύουν και για σένα. Είσαι πρώτος. Μόνο αν λύσεις το γρίφο. Η ζημιά είναι τόσο μεγάλη. Γιατί χάθηκε το ποσό που σε έφερνε πρώτο. Καταλαβαίνουμε. Κατερίνα, λες να γίνει αυτό. Εδώ, παιδιά, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα μιλάμε για μια φοβερή ανατροπή. Γιατί έχω δύο παίχτες που έχουν μεγάλα ποσά και παίζουν απλά για τη λύση του γρίφου. Και έχω την Κατερίνα που δεν πίστευε ότι θα ξαναγυρίσει ποτέ. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Αλλά έχεις άλλη μια ευκαιρία. Είναι η τελευταία όμως, Κατερίνα. Πάμε. Έτσι εκτιμώ. Υπολογίζω με βάση τα γράμματα. Πίστευτο. Έλα, Ναταλία, έλα. Δεν έχω τι να πω, παιδιά. Η Κατερίνα παίρνει βραβείο ατυχίας. Τα τελευταία 20 λεπτά είναι πραγματικά σαν να την μισεί ο τροχός της τύχης και να της φέρνει μόνο αναποδιές. Πάμε. Θα πω το Β. Γιατί έχεις βρει σίγουρα την τρίτη. Ναι. Είναι η μόνη που έχω βρει, οπότε θα γυρίσω. Ναι. 80 ευρώ μόνο να γυρίσεις. Τίποτα άλλο δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή. Εδώ, όπα, εδώ. Το βλέπουμε. Πάμε στο γράμμα πρώτα. Τώρα. Εδώ. Έχεις αυτή τη στιγμή 230 ευρώ πάνω σου. 1880 σύνολο. Για πες μου αν ξέρεις το γρίφο, έχει σημασία. Δεν το ξέρω. Θέλεις να σηκώσουμε το θαυμαστικό και να αγγίξουμε 4.000 ή να δώσουμε μια ακόμη ευκαιρία στον Νίκο? Αυτές είναι ουσιαστικά οι ιστορίες. Το διακύβευμα είναι αυτό. Όχι, λες. Ωραία. Λοιπόν, εδώ να τονίσω απλά ότι δεν πρόκειται για το ίδιο θαυμαστικό. Είναι το έτερο. Να πάμε στο γάμα πρώτα. Το γάμα. Είναι και διπλό. Είσαι στα 3.30. Έχει αλλάξει κάτι στη σκέψη σου συγκριτικά με αυτά που είπαμε πριν? Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι, προφανώς, παιδιά. Δηλαδή, βέβαια. Αν δεν το σήκωνε πριν από λίγο για να το σηκώσει τώρα, δεν έχει και νόημα αυτό. Έχω βρει και άλλο ένα, οπότε θα γυρίσω άλλη μία. Τι δεν ξέρεις, τι δεν ξέρεις? Δεν ξέρω, έχω κολλήσει την πρώτη λέξη. 3.30. Είναι ποσό, οκ. Το μη. Δεν με βοήθησε. Θα πάρω και το έψιλον. Ούτε αυτό με βοήθησε. Πριν συνεχίσεις, θα ρωτήσω αν θα ήθελες να σηκώσεις και αυτό το ερωτηματικό που είναι μπροστά σου. Μου απάντησε πριν για τα θαυμαστικά. Ναι. Το διακύβευμα είναι πάλι χρεοκοπία ή 200 ευρώ. Όχι. Δεν το σήκωσα για το θαυμαστικό που έκρυβε τζάκπο. Θα το σηκώσω για τα 200. Δεν έχουμε λύσει το γρίφο όμως. Είσαι πρώτη, ναι. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει το γρίφο. Άρα δεν είσαι τελικό ακόμη. Πάρω και το ύψιλον. Και θα γυρίσω. Δεν μπορώ να το βρω.
βαθιά ανάσα. Έλα, μπορείς να χαμογελάσεις, μπορείς να χαλαρώσεις. Έχεις φέρει δεύτερη ευκαιρία, νομίζω ότι είναι το γύρισμα της νίκης αυτό, γιατί είσαι πλέον άνετη. Θα πω το Δέλτα. Και παίρνεις βεβαίως το γράμμα αυτό που το ξέρεις. Σου λείπουν μόνο τα δύο γράμματα που δεν ξέρεις και έχεις όμως δεύτερη ευκαιρία. Θα προσπαθήσω να το λύσω. Γιατί έχει τη δεύτερη ευκαιρία, οπότε αν κάνει λάθος το ψιλοσώζει. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό που θα πω. Άρα πας με βάση τη λογική για ακόμη μια φορά. Ναι, ναι, με τα γράμματα. Ωραία, πάμε. Νουβέλα. Ναι. Δραματουργία. Εδώ σε θέλω. Ζωγραφία. Ζωγραφιά! Αλλά δεν παίζει ρόλο. Ακόμη είσαι στο τελικό, εάν το λύσεις σωστά τώρα. Εκτός αν δεν θες να το λύσεις και θέλεις να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Έχεις 2,80. Το ξύ. Δεν μπορώ. Το ότι μιλάμε για λογοτεχνία δεν σε βοήθησε. Όχι. Έχω σπάσει το κεφάλι μου, δεν μπορώ. Okay. Έλα εδώ, Νικόλα, τώρα γιατί άκου τι συμβαίνει. Θυμάσαι παλιά που είχες τα λεφτά. Οπότε τώρα θα το έλυνες, γιατί το ξέρεις νομίζω. Νομίζω πως ναι. Ωραία. Και θα ήσουν τελικό. Όμως δεν είσαι, γιατί αυτή τη στιγμή το ποσό του Νίκου, παιδιά, είναι τούτο εδώ. Έχει 1.255 ευρώ, άρα θέλει ακριβώς 200 ευρώ για να πάρεις την νίκη. Όχι. Εδώ τελειώνει το παιχνίδι, παιδιά. Θέλω να ξέρετε. Διότι το τριαντάρι δεν φτάνει. Δεν φτάνει, ναι. Το θήτα. Λοιπόν, ήταν θέμα γύρματος, παιδιά. Για ένα πολύ μικρό ποσό, έτσι, κοντά στα 150 ευρώ, 170, δεν θα καταφέρει ο Νίκος να πάει στο τελικό. Εντάξει, Νικόλα μου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε. Λοιπόν, ηθογραφία, δραματουργία και νουβέλα. Η ηθογραφία ήταν η λέξη που. Εντάξει, μπορεί να έβγαζε μάτι, αλλά πάνω στο άγχος είναι αλλαγή. Δεν είχε άγχος, αυτό συμβαίνει. Νικόλα, συγχαρητήρια, έφτασε μέχρι εδώ. Μόλις για 170 ευρώ δεν κατάφερες να πάρεις τη νίκη. 165 για την ακρίβεια. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ, όπως και τον Νίκο. Και Ναταλία μου, έχεις πάρει ήδη 1.450 και ίσως πάρεις κάτι παραπάνω, κάτι πολύ παραπάνω ή ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Σε λίγο στο τελικό. Πάμε. Θα γυρίσουμε Δερβενή. Θέλετε, δεν θέλετε, δεν είναι ο κίνδυνο μακριά. Από την Αθήνα στο Δερβαίνη είναι 1 ώρα και 25 λεπτά. Βλέπει τώρα GPS ένα μεταλλικέ. Καμία σχέση. Ναι. Απλώ ξέρω ότι διαδρομή μέχρι το Κιάτο. Οπότε λέω πόσο είναι παραπάνω από εκεί. 20 λεπτά και εκεί, μπράβο. Το, μια μισή ώρα λοιπόν. Μια μισή ώρα, αν πα χαλαρά και ωραία. Συγχαρητήρια. 1.450 ευρώ είναι δικά σου. Κοίτα τι βρήκαμε εδώ. Ένα μπαλαντέρ. Το είχα κάποτε κερδίσει αυτό. Το ξεχάσαμε. Και τι ωραία που το βρίσκουμε μπροστά μα. Γιατί τώρα θα γυρίσει και μετά θα πάρουμε όχι 4. Αλλά 5 γράμματα εσύ και άλλα 5 εμείς, σύνολο 10, όλα θα πάνε καλά. Καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Το νούμερο 1, αφήνω τον μπαλαντέρ, παίρνω το 1 και σε καλό ακριβώς δίπλα μου για να μας δώσει η Νατάσα μία ακόμη κατηγορία και να φύγουμε από εδώ με μεγάλα χαμόγελα. Η κατηγορία είναι συνώνυμα. Θα να εξηγήσουμε κάτι, να βάλουμε τα δικά μας 5 γράμματα, αλφα, πι, σίγμα, τα, λάμδα. Να ξεχάσουμε το ταφ και το λάμδα και να αρχίσουμε με τα δικά σου. Με όποια σειρά θέλεις εσύ, Ναταλία. Θα πω το γιώτα. Λοιπόν, το φωνή είναι το γιώτα. Πάμε στα σύμφωνα που δεν θα είναι 3 σήμερα, αλλά 4 χάρη στον μπαλαντέρ. Το κάπα. Κορινθία. Το ρο. Ναι. Το νι. Το νι, όπως λέμε, νόμος. Και το μη. Και το μη. Καπαρώνει μη και γιώτα, είναι τα γράμματα που ζήτησε η Ναταλία μου. Μακάρι να έχει 2-3 και να βρούμε αυτά τα συνώνυμα. Φύγαμε! Υπάρχει το γιώτα και το κάπα, αλλά μας δίνουν σίγουρα τη δεύτερη λέξη. Ξεκινάμε. Υπόθεση, εικασία. Βεβαίως! Χρειάστηκε να βρούμε μία από τις δύο. Ήταν τέτοια η φύση της κατηγορίας που η Ναταλία χρειάστηκε μόλις ένα δευτερόλεπτο για να φορέσει το καλύτερο χαμόγελό της και να ξέρει πως δεν θα φύγει από εδώ με 1.450.
Σε πειράζει που δεν θα πάρει 1.450 ευρώ? Πολύ. Το ήθελε αυτό το ποσό, αλλά εμεί παλιάνθρωποι σε αυτή την εκπομπή το δηλώνουμε. Παλιάνθρωποι, θα σου δώσουμε παραπάνω. Εντάξει λοιπόν. Όχι 1.450 λοιπόν. Αλλά 3.450 ευρώ είναι τα χρήματα τα οποία θα πάνε στο Δερβαίνι της Κορινθίας. Πολλά χαιρετίσματα εκεί. Δεν είναι και ότι είναι και εκατομμύρια οι κάτοικοι. Γνωριζόσαστε μεταξύ σας. Φτάνω να τις κεράσω όλους. Έρχεται το καμάρι, το καμάρι της πόλης με 3.450 ευρώ. Γιατί όποιος γυρίζει... Κερδίζει βέβαια.